12 ώρα κλείνουν οι εργαζόμενοι στο σφαγείο της ΚΟΠ προκειμένου να ανταπεξέλθουν αυτή την περίοδο στις μεγάλες ανάγκες σφαγής των εμπόρων που κατέφθασαν για να αγοράσουν αμνοερήφια από τους παραγωγούς εδώ, ακόμα και από Ρόδο, και να τα παραλάβουν σφάγια. Ενδεικτική ήταν η σημερινή ημέρα με τους κτηνοτρόφους και τους εμπόρους να διεκπεραιώνουν τη διαδικασία στα σφαγεία της ΕΚΟ. Οι μεν έμποροι να παραπονιούνται για την αύξηση του τέλους στο σφάγιο, το οποίο να σημειώσουμε ότι δεν υπερβαίνει το 1 ευρώ. Αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι η οργάνωση και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών στο σφαγείο της ΕΚΟ και η καθαριότητα είναι πολύ καλύτερη από άλλα σφαγεία και στην περιοχή τους. Οι κτηνοτρόφοι από την πλευρά τους εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την τιμή που αγοράζουν οι έμποροι, καθώς το κόστος της εκτροφής τα καθιστά ασύμφορη. Ομολογούν ωστόσο ότι το σωματείο δεν μπορεί να συνεννοηθεί με όλους τους κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να πετύχουν μια ενιαία τιμή, και έτσι ο αθέμητος ανταγωνισμός είναι ο μεγαλύτερος εχθρός τους και δεν επιτρέπει να βγάλουν ένα αξιοπρεπές μεροκάματο. Καλημέρα, σας βρίσκουμε εδώ στα σφαγεία. Μόλις μάθαμε ότι είσαστε έμπορος από Ρόδο. Ναι. Πώς είναι οι συναλλαγές σας με τους κτηνοτρόφους καταρχήν? Με τους κτηνοτρόφους στην ΚΟ, φαντάζομαι αγοράζετε ζώα, ναι, και ναι, σφάζετε στο σφαγείο, έτσι δεν είναι? Ναι. Τι αγοράσατε, ναι, τώρα? Και... περίπου 600 κομμάτια. 600 κομμάτια. Ναι. Και τα σφάζετε εδώ στο σφαγείο της ΚΟ. Ναι, ναι. Είναι πιο συμφέρουσα αυτή η διαδικασία? Όχι, είναι ακριβά, είναι πολύ ακριβά το σφάξιμο στη Ρόδο. Στην ΚΟ πάρα πολύ ακριβά. Στη Ρόδο? Στη Ρόδο δεν είναι έτσι, είναι 7 ευρώ το, ναι, όλο μαζί το. Στην υπόλοιπη Ελλάδα είναι 4-5 ευρώ, ξέρω εγώ. Εδώ είναι πάρα πολύ ακριβά. Μάλιστα. Τότε γιατί επιλέγετε να σφάξετε εδώ και εδώ πέρα? Γιατί έχω πολλούς φίλους εδώ πέρα. Μας αρέσει και η βόλτα που κάναμε τώρα με τη γυναίκα μου, ερχόμαστε εδώ πέρα, και έτσι περνάμε καλά. Οπότε δηλαδή είναι μέσα στην διαδικασία. Ναι, το διασκεδάζεται πικρά, δεν είναι? Διασκεδάζεται κιόλας. Τώρα, πώς πάει η αγορά φέτος και στη Ρόδο σε σχέση με το αμνοερήφιο? Βγάλανε το κρέας στον πληστηριασμό. Εντάξει, αυτό σας τηλεφώνω. Ναι. Το πλαίσιο τώρα έβγαλε προσφορές 6,5-7 ευρώ λιανικός. Εμείς το αγοράζουμε το κρέας εδώ 6 ευρώ το κιλό. Είναι δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα. Ναι. Υπάρχει επάρκεια, πιστεύετε? Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει επάρκεια. Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Πώς θα εκτιμούσατε τις εγκαταστάσεις ωστόσο εδώ? Εδώ είναι πολύ καλές κοινή και καλοί ανθρώποι. Είναι ολοκάθαρο το σφαγείο. Άρα αξίζει τα λεφτά που πληρώνει. Και βέβαια. Όχι, δεν τα αξίζει. Όχι. Να ξεχόμαστε εδώ πέρα. Είναι ακριβά. Είναι πολύ ακριβά. 10 ευρώ το ένα κατσίκι. Κοντρέ, μπορείστε πάντα. Ακούστε λίγο, ακούστε. Το ένα κατσίκι κάνει 50 ευρώ. Όχι μόνο. Όχι μόνο, τόσο κάνει. 50 ευρώ. Και τα 10 είναι δικά σας. Αέρα. Έτσι. Δεν είναι αέρα. Η διαδικασία μιας σφαγής απαιτεί προϋποθέσεις, εγκαταστάσεις, προσωπικό. Όπως λέτε και εσείς, είναι ακριβά. Είναι τελείως. Να ρωτήσετε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και θα δείτε. Είναι πολύ ακριβά. Παρ' όλα αυτά επιμένετε. Επιμένω. Σας είπα ότι το διασκεδάζομαι τώρα. Δεν είναι. Εντάξει. Να είστε καλά, καλό Πάσχα να έχετε. Επίσης. Είστε κτηνοτρόφος. Αυτή είναι η εποχή που έρχονται και οι έμποροι, από ό,τι είδαμε και μέσα στα σφαγεία, και αγοράζουν ζώα από την ΚΟ. Οι τιμές είναι ικανοποιητικές καταρχήν? Καθόλου και ικανοποιητικές. Γιατί αγοράζουμε τροφές ακριβά και πουλάμε φτηνά. Είμαστε μέσα φέτος. Εσείς, ας πούμε, πόσα αμνοερήφια περίπου δώσατε? Τώρα θα δώσω, αύριο το πρωί θα σπαξώ γύρω στα 150 κομμάτια αρνιά και κατσίκια. Δεν είμαι ικανοποιημένος, γιατί είπαμε προηγουμένως ότι αγοράζουμε ακριβά τροφές και πουλάμε φθηνά. Φέτος το κατσίκι πήγε 2,20 το πήρε εμπόριο. Πέρυσι ήταν 2,70 και φέτος 2,20. Έπεσε 50 λεπτά κάτω. Αντί πάνω κάτω. Δεν βγαίνουμε. Και η χρονιά πήγε ανάποδα, δεν βρέχει ο καιρός. Οι τροφές πάρα πολύ ακριβά. Πάρα πολύ ακριβά. Ναι. Τα γάλατα. Τα ίδια. Ίδιες τιμές και χειρότερα. Πόσο πουλάτε το γάλα? Το πρόβιο 1 ευρώ. 1 ευρώ και με το ζόρι. Το γίδινο 65 λεπτά. Πού το δίνατε το γάλα? Το γάλα το οποίο θα το πάω στο Γιάννου πάνω, στο εργοστάσιο. Ναι, στο Γιάννου, Παναγιώτη. Μάλιστα. Πόσα ζώα γενικά έχετε και εκτρέφετε? Εγώ γύρω στα 400 κομμάτια. 400 κομμάτια. Δεν βγαίνουμε. Οι τροφές πάρα πολύ ακριβά. Το θέμα της τροφής είναι δηλαδή βασικά. Ναι, και τιμές τα κρέατα. Αντί να πηγαίνουν πάνω κάτω 2,20 το κατσίκι, επιτρέπεται φέτος. Ξεφτυλισμένες τιμές. Και πόσο πουλάτε σε λιανική από εκεί και πέρα? Λιανική
Και λιανική δεν μπορούμε να πουλάμε, γιατί απαγορεύεται. Όχι εσείς, πόσο πουλάει ο Αγρόπουλος πάλι. Δεν πήγα στα σφαγιά να κοιτάζεις στα Αγρόπουλια, δεν πήγα. Αλλά πέρυσι ήταν 9 ευρώ το κατσίκι και 8,5 το αρνί, περίπου πέρυσι. Φέτος δεν γνωρίζω ακόμα. Όσον αφορά την διαδικασία που έχετε με τους εμπόρους που έρχονται εδώ και αγοράζουν ζώα, τα σφάζουν εδώ στο σφαγείο. Παλαιότερα υπήρχαν και μεσάζοντες, έτσι δεν είναι? Τώρα αυτή η ιστορία τουλάχιστον έχει διακοπεί προς όφελός σας, αν δεν κάνω λάθος. Τι? Οι εμπόροι που έρχονταν και σφάζανε εδώ πέρα. Τώρα υπήρχαν μεσάζοντες που κάνουν αυτή τη δουλειά. Και ναι. Τώρα, κοίταξε, ο πρόεδρος, αυτή η δουλειά είναι του πρόεδρου. Ο πρόεδρος κανόνιζε φέτος, αλλά δεν είπε τίποτα ο πρόεδρος. Να μας πει μια τιμή να δώσουμε στους εμπόρους. Mm-hmm. Μια τιμή, να βγάλει μια τιμή σε όλους. Άρα δεν έχετε κοινή τιμολογική. Δεν κινηθήκε ο πρόεδρος. Mm-hmm. Να πει ότι αυτή η τιμή. Όλοι γενικά. Ο καθένας δηλαδή πουλάει όσο θέλει. Όσα θέλει. Μα δεν είναι αυτά τα πράγματα. Αφού υπάρχει σωματείο, έτσι δεν είναι. Να μας καλέσει ο πρόεδρος, μας συγκεντρώσει, θα πει αυτή η τιμή. Το ζητήσατε εσείς τα μέλη να κάνετε? Βεβαίως, δεν μας καλέσει ο πρόεδρος. Του πρόεδρου δουλειά είναι. Και έτσι καθένας. Είναι εύκολο να διατηρηθεί μια ενιαία τιμή για όλους? Για όλους, υπάρχει ομογνωμία. Ό,τι πει ο πρόεδρος. Αν πουλήσει κάτι. Ο πρόεδρος μπορεί να προτείνει. Το θέμα είναι ότι πρέπει να συνεργαστεί. Να υπάρχουν όλοι, να είναι υπόγνωμοι όλοι. Να διακρίνω ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός, εξακολουθεί να υπάρχει ένας ανταγωνισμός ανάμεσα στους φτηνοτρόφους και για το θέμα των τιμών. Είπαμε, η τιμή φέτος είναι πολύ χαλιά. Είναι ανταγωνισμός. Πολύ χαλιά. Δηλαδή, σας αναγκαστήκατε να ρίξετε επειδή οι άλλοι έχουν ρίξει τις τιμές. Εγώ τα έδωσα στο Νέσκε, κρέας τα έδωσα, 4 ευρώ. 4 ευρώ το κιλό. Κρέας όμως. Τι είναι τιμές αυτές τις 4 ευρώ, το κατσίκι και το άλλο. Δεν είναι τιμές. Άρα θέλετε οργάνωση. Αλλά αναγκαστικά πρέπει να τα δώσω. Γιατί αν μου μείνουν μετά, τι θα τα κάνω. Έτσι, τι θα τα κάνω. Είπαμε οι τροφές, τι θα τα κάνω. Θέλετε οργάνωση δηλαδή. Ναι, είναι οργάνωση. Σχέση με την τιμολογική. Ναι, βεβαίως. Δεν υπάρχει οργάνωση. Τι να πούμε. Καλές γιορτές, καλό Πάσχα. Ευχαριστώ, καλό Πάσχα. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Βέβαια, για να κανονίσεις το πρόγραμμά σου σχέση με τα ραντεβού, ναι, για την Παρασκευή. Πόσα ζώα θα φέρουμε? 60 μνοερίφια. 60 μνοερίφια. Πώς πάει η πώληση σε χοντρέμπορους φέτος, έρχονται? Έχουν έρθει, η αλήθεια, από πάνω, από Μεσολόγγι και Πάτρα για να τα πάρουν. Η τιμή είναι πολύ χαμηλή. Αγοράζουν 2,30 το κιλό ζωντανά. 2,30. Προηγουμένως μιλήσαμε με έναν άλλο κτηνοτρόφο από την ΚΟ, ο οποίος μας είπε το ίδιο πράγμα, ότι είναι ασύμφορο γιατί οι ζωοτροφές, μιας και δεν έβρεξε και φέτος και δεν υπάρχει και πολύ φρέσκο χορτάρι, κοστίζουν ιδιαίτερα και είναι ασύμφορο, είναι έτσι? Πραγματικά, φέτος το καλοκαίρι θα είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν έχει χόρτα, δεν έχει μπάλες που λέμε. Και παρόλα αυτά η τιμή παραμένει σε χαμηλή. Σε πολύ χαμηλή. Και βέβαια πιστεύω στα κρεοπολία για την τιμή που παίρνουν εμάς απάνω στην Αθήνα εκεί θα είναι αρκετά ανεβασμένη. Αυτό που επίσης επισημάνθηκε είναι το γεγονός ότι δεν έχετε ως σύλλογος μια ενιαία τιμολογιακή πολιτική για το πώς θα πωλείτε. Που σημαίνει ότι υπάρχει ένας ανταγωνισμός μεταξύ σας και λόγω αυτού δεν μπορείτε να. Αυτό βέβαια σαν σωματείο, ναι, προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε, αλλά δεν υπάρχει συνεννόηση με τους συναδέλφους. Ο ανταγωνισμός που χρόνια ταλαιπωρεί τον χώρο. Τώρα θέλω να μου πεις την εκτίμησή σου για την λειτουργία των σφαγείων. Επαναλειτουργούν εδώ και λίγες μέρες. Καλό είναι αυτό. Είναι μια ανάσα για τους παραγωγούς και για τα κρεοπολία. Πιστεύω και για τον ντόπιο καταναλωτή, γιατί πραγματικά τα ντόπια είναι καθαρά κρέατα και προτείνω τον κόσμο να ψωνίζουν ντόπια. Είσαι ένας νέος άνθρωπος. Βασανίστηκε πριν να πάρεις την απόφαση να ασχοληθείς και να αφιερωθείς σε αυτό το τομέα, το πρωτογενή και την κτηνοτροφία. Αρκετά βέβαια. Και ιδίως τώρα τα τελευταία χρόνια με αυτά που θα μας έρθουν φορολογίες, ασφαλιστικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ωστόσο είναι ένα επάγγελμα και μια τέχνη, αν είναι δόκιμος ο όρος, που μπορεί να δώσει προοπτική σε νέους ανθρώπους. Ναι. Υπάρχει, αν υπάρχει θέληση και ομόνοια με τους συναδέλφους, όλα γίνονται. Πιστεύεις ότι μπορεί να αναπτυχθεί όχι μόνο η εμπορία του τυποποιημένου, αν θέλεις, τοπικού κρέατος, αλλά και των γαλακτοκομικών προϊόντων, που είναι επίσης εξαιρετικά σε σχέση βέβαια, με άλλες φαινικές Ελλάδας? Αυτό βέβαια. Έχουμε πολλά
ντόπια που δεν υπάρχουν αλλού. Mm-hmm. Είχε τα τυροκομικά, το κρασοτήρι, ξέρω εγώ. Mm-hmm. Και άλλα προϊόντα υπάρχουν. Το σκέφτεστε οι νέοι κτηνοτρόφοι να προχωρήσετε, να αναπτύξετε τη δουλειά σας, να φτάσετε μέχρι και την τυποποίηση των προϊόντων. Σαν σωματείο το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, αλλά κάπου διστάζουμε λόγω της κρίσης αυτή. Ναι, όλα αυτά. Διστάζετε. Ωστόσο, δεν σταματάτε να το ονειρεύεστε. Όχι, όχι βέβαια. Καλά. Καλό Πάσχα να έχετε. Ο υπεύθυνος δημοτικός σύμβουλος Νίκος Μιλωνάς, τον οποίο συναντήσαμε επίσης σήμερα το πρωί στα σφαγεία, διευκρινίζει ότι η αύξηση τιμή δεν είναι και δραματική, καθώς δεν είναι παρά μόνο 1 ευρώ, το οποίο θα δώσει την δυνατότητα να διατηρήσει με τα έσοδα που θα δώσει το σφαγείο σε πολύ καλή κατάσταση και βέβαια να ανταπεξέλθει στις ανάγκες συντήρησης και τις ποιότητες των παρακίνητρων υπηρεσιών του. Σε ό,τι αφορά τον φόρτο αυτό καθ' αυτόν αυτές τις μέρες, υπερβάσεις του προσωπικού και η προσπάθεια που καταβάλλεται, σημαίνει ότι όλα θα πάνε καλά. Κύριε Μιλωνά, κανονικά λειτουργούν πλέον τα σφαγεία, από ό,τι βλέπουμε έχει και αρκετή κίνηση. Ακούσαμε προηγουμένως έναν από τους παραγωγούς που έρχεται από Ρόδο να σφάξει εδώ, να αγοράσει ζώα και να σφάξει εδώ, ότι θεωρεί ότι είναι ακριβό, παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζει την ποιότητα των εγκαταστάσεων. Πώς το σχολιάζετε? Ο κύριος Κάτριτ είναι ένας κρεοπόλης από Ρόδο, ένας έμπορος. Έρχεται κάθε χρόνο εδώ και 5 χρόνια παίρνει μονοερήφια. Θεωρεί ότι οι αυξήσεις που έχουμε βάλει είναι ακριβές. Η ουσία όλη είναι 1 ευρώ. Έχουμε βάλει εμείς σαν δημοτική αρχή. Έχουμε βάλει 1 ευρώ. Νομίζω ότι δεν είναι ακριβό. Νομίζω ότι δεν πήρε τη μεγαλύτερη αύξηση που θα έπρεπε να πάρει σαν σφαγείο. Όχι. Εξάλλου το στόχος είναι να αυξηθούν τα έσοδα του σφαγείου και να μπορέσει να ανταπεξέλθει και στις υποχρεώσεις που έχει, στον τεχνολογικό εξοπλισμό που θα πρέπει να... Ο στόχος μας είναι να ανεβάσουμε λίγο τις εισπράξεις, ας πούμε, του σφαγείου, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε μέσα στο σφαγείο. Πάλι είναι ανταποδοτικά. Δηλαδή, να μπορούμε να φτιάχνουμε τα φώτα μας, να μπορούμε να φτιάχνουμε το βιολογικό μας, να μπορούμε να κάνουμε τεχνικές δουλειές μέσα στο σφαγείο, συντήρηση του σφαγείου. Και φυσικά να έχετε ποιότητα στην παροχή υπηρεσιών. Ναι, φυσικά, ας πούμε, να έχουμε ποιότητα στη λειτουργία του σφαγείου και να μπορεί να βγαίνει η δουλειά καλά, όμορφα. Πώς γίνεται υπάρχουν προβλήματα. Η δουλειά τώρα αυτή τη στιγμή υπάρχει πολλή δουλειά, υπάρχει πολλή πρέσα στο προσωπικό. Έχουν πάρα πολλή δουλειά, θα δουλεύουν 12 ώρα και 14 ώρα για να βγει όλη αυτή η δουλειά. Διότι υπάρχει πολλή παραγωγή. Σήμερα δηλαδή θα σφαχτούν γύρω στα 500 κομμάτια. 450 με 500 κομμάτια. Μάλιστα. Θα γίνει σφαγή σήμερα. Ωραία, υπάρχει πάρα πολλή δουλειά. Έχει πολλή δουλειά. Και καλό κουράγιο. Ευχόμαστε στους υπαλλήλους, σε όλους, να βγει το Πάσχα και πιστεύω ότι θα βγει άσκαστα και πολύ καλά. Και καλό Πάσχα. Έτσι. Και εγώ πέρα, πώς εξελίσσεται η δουλειά αυτές τις μέρες, που φαντάζομαι ότι έχετε μεγάλη πίεση. Ποιο είναι το πρόγραμμα και πώς ανταπεξέλθεστε σε αυτό? Να κοιτάξτε, ξεκινήσαμε ήδη από σήμερα μέχρι και τη Μεγάλη Τετάρτη το πρόγραμμα το εορταστικό με τα αμνοερήφια. Οι μέρες αυτές είναι αρκετά απαιτητικές, όπως κάθε χρόνο βέβαια, τέτοιες, την εβδομάδα πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Ήδη σήμερα έχουμε ξεκινήσει με τους εμπόρους. Έχει έρθει επίσημα και ένας έμπορος από τη Ρόδο. Έχουμε ανεβάσει αρκετά το πύχη όσον αφορά τον αριθμό των σφάγιων. Έχουμε ήδη εφαρμόσει και τον όρο ο οποίος υπήρχε στην σύμβαση με την εταιρεία η οποία τελικά πήρε το διαγωνισμό, όπου χρειαζόταν εξτρά προσωπικό. Ήδη έχουν έρθει εξτρά άτομα. Ευελπιστούμε ότι, εντάξει, τουλάχιστον ένα 12ωρο με 14ωρο κάθε μέρα είναι εξαντλητικά τα ωράριά μας. Πιστεύουμε να τα καταφέρουμε. Άλλωστε είμαστε... Να καλύψετε και το έλλειμμα των προηγουμένων μηνών, έτσι, που πολύ τουρμούσε. Δεν είναι έλλειμμα, είναι οι απαιτήσεις σε νούμερα, οι οποίες πρέπει να καλύψουμε αυτές τις ημέρες για να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι. Τόσο οι κτηνοτρόφοι, όσο και οι κρεοπόλες, τόσο και οι έμποροι. Γιατί, εντάξει, το προστάζει η εποχή. Βλέπουμε ότι έρχονται από περιοχές έμποροι, οι οποίοι δεν τα παίρνουν ζωντανά τα ζώα. Προτιμούν να τα σφάξουν εδώ, στο δικό μας σφαγείο. Πιστεύετε αυτό γίνεται λόγω της ποιότητας των εγκαταστάσεων, αν και χαρακτηρίζουν την τιμή του σφάγιου ακριβή?
Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα, μία διχονομία με το θέμα της οικονομικής πολιτικής, δηλαδή το τιμολόγιο το οποίο κόβεται στο σφαγείο. Επειδή έχει γίνει μία παρεξήγηση, η οποία πρέπει να λυθεί, έτσι. Τουλάχιστον στο αμνοερήφιο δεν έχει αυξηθεί. Έχει πάρει μόνο ένα ευρώ αύξηση πάνω το τιμολόγιο. Απλά πρέπει να το πούμε και στον κόσμο να το καταλάβει, ότι μέχρι πρότινος υπήρχαν δύο τιμολόγια. Το ένα αφορούσε την αμοιβή των εκδοροσφαγείων και το άλλο υπέρ του Δήμου. Το τιμολόγιο υπέρ του Δήμου ήταν εξευθελιστική τιμή, γιατί ήταν μόνο 88 λεπτά για να καλύψουμε όλα τα έξοδα και τη λειτουργία του σφαγείου. Αυτό ανέβηκε ένα ευρώ πάνω. Και μιλάμε τώρα, όλος ο τόρος γίνεται για αυτό το ένα ευρώ, το οποίο προσπαθούμε να καλύψουμε όσο δυνατόν περισσότερα έξοδα του σφαγείου. Δεν πάει ο Δήμος αυτή τη στιγμή να βγάλει χρήματα από το σφαγείο, προς Θεού. Έτσι, αυτό το λέω μόνο και μόνο για να φέρουμε τα πράγματα. Την πραγματικότητα, να περάσουμε την πραγματικότητα. Ωστόσο, οι εγκαταστάσεις του σφαγείου της ΚΟΜ σε σχέση με άλλες που μάλιστα δεν κατασκευάστηκαν σε προθύστερο χρόνο από ότι το σφαγείο της ΚΟΜ, σε ποια κατάσταση είναι, αν τη συγκρίνατε? Θα σας χρησιμοποιήσω λόγια του κτηνιάτρου της περιφέρειας, ο οποίος εκτελεί και την κρεοσκοπία, όπου από αυτούς μαθαίνουμε και την κατάσταση στην οποία βρίσκονται και τα υπόλοιπα σφαγεία, τουλάχιστον στο Δωδεκάνησο. Θεωρούμαστε τόσο από το κτηνιατρική υπηρεσία, όσο και από τον κύριο Περιφερειάρχη, όσο και τους αντιπεριφερειάρχες, οι οποίοι έχουν περάσει κατά καιρούς εδώ, ως το καλύτερο σφαγείο στο Δωδεκάνησα και όχι μόνο. Εμείς παλεύουμε και το διάστημα που ήμασταν κλειστοί, με τις συντηρήσεις που κάνουμε και γενικά με τις ενέργειες, να κρατάμε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο, το οποίο βέβαια φαίνεται και ανταποκρίνεται στην ποιότητα του κρέατος, το οποίο είναι και το ζητούμενο, έτσι. Αυτή την ποιότητα δεν μπορούμε να κάνουμε σκόντο με τίποτα. Και εγώ και η Δημοτική Αρχή είμαστε αποφασισμένοι να κρατήσουμε αυτή την ποιότητα ψηλά, το οποίο βέβαια αυτό μειώνει κατά πολύ το μικροεπιακό φορτίο, το οποίο τελικά βγαίνει στον καταναλωτή, έτσι. Και κατ' επέκταση τη διάρκεια συντήρηση του τελικού προϊόντος, που είναι το κρέας. Αυτό θα είναι το ζητούμενο. Πιστεύω ότι τη δουλειά μας την κάνουμε σωστά και θα συνεχίσουμε να την κάνουμε, με οποιοδήποτε κόστος, είτε αυτό είναι προσωπικό και στο ωράριο κτλ. Και αυτό θέλουμε να κρατήσουμε. Καλές γιορτές, καλό Πάσχα. Να είστε καλά επίσης. Θα τα πούμε μεγάλη Τετάρτη, που δεν είναι η τελευταία μέρα. Τη μεγάλη Πέμπτη. Τη μεγάλη Πέμπτη, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.